Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, και μαζί μου στο στούντιο, βλέπετε, είναι ο κύριος Χιλαδάκης, τουρκολόγος συγγραφέας. Καλησπέρα σας Καλησπέρα. και πάλι, κύριε Χιλαδάκη. Και βέβαια στο στούντιό μας στην Αθήνα, μαζί με τον κύριο Στεργίου Καλόγυρο, βρίσκεται ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, και ο πρώην εισαγγελέας και επικεφαλής στο κίνημα δικαιοσύνης, ο κύριος Ιωάννης Σακάς. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Σακά. Κύριε Βλάχο, κάτι λέγατε σε ό,τι έχει σχέση με τους Τούρκους, θα δίνατε μία απάντηση? Όταν είχε έρθει την προηγούμενη φορά στην Αθήνα ο κύριος Ερντογάν, μετά την τραγωδία που είχαμε ζήσει στη συνάντηση του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου με τον κύριο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Και ο αρμόδιος εκεί μπορεί να μας το σχολιάσει. Πρώτον, ότι φεύγοντας από την Αθήνα ο κύριος Ερντογάν ξεκίνησε μια απίστευτη προκλητικότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο σε βάρος Ελλάδος. Και το άλλο, το πιο σημαντικό, είναι ότι ο κύριος Ερντογάν φεύγοντας από την Αθήνα πέρασε από τη Θράκη, όπου εκεί είπε, κουνώντας και το δάχτυλό του, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα εξαρτάται από τρεις βουλευτές. Δηλαδή από τους τρεις μουσουλμάνους βουλευτές. Άρα τι είπε? Κύριε Τσίπρα, από μένα εξαρτάσαι. Θα βάλω τους τρεις βουλευτές να σε ρίξουν αν θέλω και αν δεν είσαι πιθύνιος σε αυτά που θέλω εγώ. Και θέλω να μου πει αν όντως η ελληνική πολιτική ζωή είναι εγκλωβισμένη στους τρεις βουλευτές. Και τι μπορεί να κάνει? Αυτή είναι αυτό που συζητούσαμε στο διάλειμμα με τον κύριο Χιλαδάκη, και μάλιστα του ρώτησα μήπως όταν επιστρέψει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάλει και κάτι παραπάνω στη Θράκη για να γίνουν οι τρεις, ξέρω εγώ, πέντε, κύριε Χιλαδάκη. Η πρώτη πλειοψηφία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τους 153 βουλευτές, ήταν ακριβώς αυτοί οι τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές, από τους οποίους ο ένας, ο Ζεϊμπεξή, είναι φανατικός τουρκόφιλος και φίλος με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τον αρχηγό των Κρίζων Λύκων στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια προσχώρησε με το κόμμα του Γεωργίου Παπαδρέου και σήμερα είναι βουλευτής της Κινάν. Δηλαδή, για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε τέσσερις μουσουλμάνους βουλευτές που οπωσδήποτε πολλές φορές κρίνουν κάποια ψηφίσματα. Και είναι αφελές να μην πιστεύουμε ότι δεν επηρεάζονται από την Άγκυρα, καθότι επισκέπτονται τακτικά την Τουρκία και φυσικά είναι φυσικό να παίρνουν κάποια γραμμή όσον αφορά την τοποθέτησή τους σε σημαντικά ζητήματα. Έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτό το καινούριο κόμμα, το Μπαρίς Ντοστλούπ Παρτισί, που είναι ένα εθνικιστικό τουρκικό κόμμα, το οποίο λέγεται ότι έχει πολύ μεγάλη αύξηση της δύναμής τους στη μειονότητα. Αυτό θα φανεί βέβαια με τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, κύριε Χιλαδάκη, ένα λεπτό, Φένια. Κανείς δεν μιλάει για την ελληνική μειονότητα που βρίσκεται στην Τουρκία. Είναι μεγάλη μειονότητα, συμφωνείτε κύριε? Βέβαια, υπάρχει μειονότητα τεράστια, υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, κανείς δεν μιλάει, τους έχουμε ξεχάσει. Όπως κανείς δεν μιλάει πλην ημών πέρα από τη Βόρεια Ήπειρο και για την ελληνική μειονότητα, τη μεγάλη βλάχικη μειονότητα στα Σκόπια. Ήταν ευκαιρία να κάνουμε ένα καντόνι εκεί, βλάχικο καντόνι, με τη Γαλανόλευκη επάνω. Και αν μπορείτε να μας δείξετε και το χάρτη όπως τον παρουσιάζουν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί με τις εθνότητες μέσα, τη βλάχικη εθνότητα την έχουν με τη Γαλανόλευκη. Ήταν ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε κάτι και δεν μιλάει κανείς, κύριε Γιλαδάκη. Δεν ζητάμε. Εμείς μόνο λέμε, δεν διεκδικούμε και δεν παραχωρούμε. Επί της ουσίας παραχωρούμε. Απαγορεύτηκε στην Τουρκία, στον πόντο που μιλείται η ελληνοπονδιακή αρχαιοπρεπής διάλεκτο, έχουν βγει νόμοι που σε πολλές περιοχές απαγορεύεται δια του νόμου να ομιλούν αυτήν την ελληνική διάλεκτο που είναι η αρχαία διάλεκτος της περιοχής. Αν είναι δυνατόν, και βέβαια, ενώ όλοι γνωρίζουν για τη μεγάλη βλαχική μειονότητα των Σκοπίων, δεν τη βάλανε ούτε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Τα λέω αυτά και τα ξαναλέω, γιατί ο κόσμος ακούει, ο κόσμος συμφωνεί. Εδώ μου στέλνουν και σήμερα δεκάδες μηνύματα και λένε, μιλάμε για το ουράνιο τόξο που απαριθμεί μερικές εκατοντάδες και δεν μιλάμε, μου λέει, γράφετε πολλοί από εσάς και δικαίως, για τις 700.000 βλάχους
και Σαρακατσανέως κάποιες δεκάδες χιλιάδες που είναι στα Σκόπια. Δεν μιλάει κανένας για αυτά. Τα ξεχάσαμε όλα στα γελία. Για τους οποίους είχατε κάνει μια συζήτηση, αν θυμάστε, κύριε Καλόγερε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έτσι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, βεβαίως. Το θυμάστε, με τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα έχουμε δείξει, κύριε έτσι. Αλλά περιέργως σιωπούν όμως οι κυβερνώντες ΣΥΡΙΖΕΙ επ' αυτού του θέματος. Και βέβαια, εισαγγελέα μου, να πούμε ότι αν αλλάξουν τα πράγματα, θα έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε. Πάντως σήμερα, πρέπει να, μια και πήγε το θέμα στον κύριο Κοτζιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα άκουγα πληροφορίες που διοχετεύει ο κύριος Καμένος εναντίον του κύριου Κοτζιά με αφορμή τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του κύριου Κοτζιάς και στα οποία στοιχεία όπως τα διέρεε το σύστημα Καμένου υπάρχουν τρομερές αποκαλύψεις και για τον κύριο Κοτζιά και τη σχέση του με τον κύριο Σόρο και με τις βίζες στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά υπήρχε και μια αναφορά, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, για φωτογραφίες λέει που υπάρχουν, που δείχνουν τον κύριο Τσίπρα να έχει κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, χωρίς να το γνωρίζει κανένα στην Ελλάδα, χωρίς να ανακοινωθεί δηλαδή επίσημα αυτό το ταξίδι. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και περιμένω, μιλούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος για φωτογραφίες. Και άρα σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε μυστικά ταξίδια δηλαδή. Να σας πω, κύριε Βλάχο, κάτι. Είναι τέτοιο το πολιτικό κατεστημένο που κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχουν τρομερά, ας το πω, πολιτικά εγκλήματα, να μην πω την άλλη έκφραση, και κανείς δεν μιλάει. Όλοι βολεύονται, όλοι εξυπηρετούνται, γιατί υπάρχει αυτό το πολιτικό κατεστημένο, κυρίες και κύριοι, ή εκβιάζονται αυτό το πολιτικό κατεστημένο που έχει μάθει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι στην επόμενη βουλή να έχει τη βουλευτική του καρέκλα. Ναι. Αυτοί λοιπόν εκβιάζονται καθώς ένα μέρος από αυτούς εξαρτώνται οικονομικώς από άλλους παράγοντες. Γιατί μαζί τα φάγανε όλοι μαζί. Μαζί τα φάγανε. Μαζί σήμερα τα είναι φάγανε. Η μέρα των ημείων. Έτσι. Είναι η μέρα των ημείων, μην το ξεχνάμε. Μεταξύ τους λοιπόν, και όπου μαζί τα δύο παλικάρια πήγανε τζάμπα και ο Πάγκαλος, τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, έδινε συνέντευξη στο Μέγα, στο κανάλι που δούλευες, Γιώργο. Το θυμάσαι πολύ το καλά. Θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, ο Πάγκαλος έδινε συνέντευξη και οι Τούρκοι αλωνίζαν τα ίμια. Εδώ μιλάμε για Έλληνες πολιτικούς, όπως γράφουν τώρα τελευταία τα μέσα πολιτικά ρετάλια, τα οποία. Με ατιμώρητο τον κύριο Σιμίτη, έτσι. Με ατιμώρητο τον κύριο Σιμίτη. Είναι ατιμώρητος. Έτσι. Ούτε καν έχει κληθεί να καταθέσει για όλα αυτά. Δηλαδή, ατιμώρητος. Εδώ στο κανάλι που είμαστε. Θα είστε να ζει, κύριε Βλάχο, επικεφαλής και όλοι εμείς που είμαστε μαζί σου θα κατηγορηθούμε, θα είμαστε κατηγορούμενοι για τρομερά οικονομικά εγκλήματα και εσύ δεν γνώριζες τίποτα που είσαι ο πρόεδρος του κανάλι. Μα το θέμα για τα ίμια, τα εγκλήματα που έγιναν στα ίμια από τον τότε πρωθυπουργό με κορυφαίο έγκλημα τη δολοφονία των τριών του ελικοπτέρου, έστειλαν ένα ελικόπτερο να κάνει τι. Το έστειλαν δηλαδή στο θάνατο, έτσι αυτό έκανε. Έτσι, λοιπόν. Και είναι ατιμόρυτος. Και μας μίλησαν για μπουλόνια που φύγανε. Για μπουλόνια. Μα είναι ατιμόρυτος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ατιμορρησία. Και τέτοια ατιμορρησία. Κι όμως αυτή είναι η ελληνική εξουσία η οποία δίνει τέτοια δικαιοσύνη αποχής. Γι' αυτό λέμε 13 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Βλάχο, θα υπάρχει απάντηση είπαμε σε όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, σε όλα αυτά. Το είπαμε και πρέπει να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα τελευταία των οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής. Λένε πως ο κύριος Τσίπρας θα πάει στην Τουρκία για να πουλήσει και τα υπόλοιπα. Θα στηρίξουμε το Μακεδονικό Κόμμα. Από τη μακρινή Χίο έρχεται το μήνυμα, παρακαλώ. Δεν πάει. Τώρα, Μακεδονικό Κόμμα θα είναι αυτό. Υποψηφιότητα, κύριε Καλογύρη. Εγώ υποψηφιότητα είπα. Δεν είπα ούτε κόμμα, ούτε δημαρχία, ούτε περιφέρεια. Δεν είπατε. Φένια. Φένια, να απαντάμε και όλα στα μηνύματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν οι άνθρωποι απάντηση. Θέλω να επισημάνω σε αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι θα πάει ο κύριος Τσίπρας στην Τουρκία. Θέλω να επισημάνω ότι δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας στην Τουρκία. Τον οδηγούν να πάει, τον σπρώχνουν να πάει. Άρα κάτι παίζεται πίσω από την ιστορία αυτή. Δεν είναι δική του πρωτοβουλία. Τον στέλνουν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Και πρέπει να δούμε τι είναι αυτός ο σκοπός. Αυτά. Να δούμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Έτσι, αυτό είναι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος παίζει ένα παιχνίδι. Είναι μέλος ενός σχεδίου που δεν χαράζει το σχέδιο στην Ελλάδα, χαράζεται στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον.
Κύριε Βλάχο, τα μηνύματα τηλεθεατές από την Κρήτη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πιόν των Γερμανών. Αυτό που προλίγο αναφέρατε. Βέβαια, λέει για τον κύριο Καλόγερο να μην είσαστε τόσο ήπιος με τον κύριο Τσίπρα, διότι είναι ανθέληνας, έτσι αποκαλούν στα μηνύματα τον Πρωθυπουργό. Η καλύτερη είδηση λοιπόν που άκουσαν σήμερα είναι η υποψηφιότητα του κύριου Καλόγερου, αλλά περιμένουμε να δούμε τι υποψηφιότητα θα είναι αυτή. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται. Επίσης, αν ως δημοσιογράφος. Θα είναι για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Ο Βλάχος μιλάει για μένα. Εγώ είπα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα. Ο Βλάχος λέει τις εκτιμήσεις του, έτσι. Τις εκτιμήσεις του. Συνέχισε, Φένια. Ορίστε. Προφήτης που αν επιβεβαιωθεί θα πάμε μαζί να παίξουμε στοίχημα. Εγώ ακούω εκτιμήσεις. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Λοιπόν, έρχονται και άλλα μηνύματα. Είπαμε για το ουράνιο τόξο, δώσαμε και την απάντηση. Κύριε Καλόγερε, με το κόμμα σας θα κάνετε καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τηλεθεατές έχουν καταλήξει ότι κάνετε κόμμα πάντως. Πάντως. Πάμε και σε κάποια άλλα θέματα, ξέρεις. Δεν έχουν καταλήξει, Φένια, οι τηλεθεατές ότι κάνει κόμμα. Απλώς... Είναι η επιθυμία τους. Ακριβώς. Είναι η απελπισία τους. Λοιπόν, είναι η απελπισία που αισθάνεται όλος ο ελληνικός λαός με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Για να απαντήσω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλεις, έχεις 2-3 μηνύματα, 4, τι έχεις ακόμη να πεις. Για να τα απαντήσω όλα μαζί. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Τηλεθεατής λέει να γίνει κόμμα Μακεδόνων για να το στηρίξουμε. Από ποιο μακεδονικό λαό να ζητήσουμε συγγνώμη, αυτοί μιλούν σλάβικα, βλέπουμε και τον χάρτη. Το χάρτη των Σκοπίων. Πολλοί πατριώτες μεμονωμένα ζητούν την ψήφο να ενωθούν όλοι λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που έρχονται. Το ένα μετά το άλλο. Δεν προλαβαίνω να με συγχωρέσουν οι φίλοι τηλεθεατές. Μπορούμε να διαβάσουμε μόνο μερικά από τα μηνύματα τους. Επειδή μου έρχονται και εμένα πάρα πολλά μηνύματα, Φένια. Λοιπόν, μιλάμε για εκατοντάδες μηνύματα τα οποία έρχονται. Σε όλους μας. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ θα πω ότι... Περιμένετε λοιπόν, 13 Φεβρουάριο. 13 Φεβρουάριου περιμένετε και εγώ θα διαβάσω ένα από τα πολλά μηνύματα. Πραγματικά, ο Γιώργος Βλάχος κάνει δική του εκτίμηση. 2 εβδομάδες υπάρχει αυτή η παρότρινση του κόσμου εδώ και ένα χρόνο, όπου ξεκινήσαμε για να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για τη Μακεδονία μας και την Ελλάδα μας. Ο κόσμος μας αγαπάει, ο κόσμος λέει εμείς θα ανακοινώσουμε μια υποψηφιότητα. 13 του μήνα λοιπόν, Φένια, επειδή βλέπω και εγώ εκατοντάδες μηνύματα, θα κάνει κόμμα ο Καλόγερος μαζί με τον Καλόγερο. Μπράβο στο Στέργιο, πάρα πολλά μηνύματα και από γνωστούς και από αγνώστους από όλη την Ελλάδα. Όμως αυτό που μου στέλνει ένας τηλεθεατής είναι ότι έχουν πεταμένα ένα άγαμο το μεγάλο Αλεξάνδρο στην Αθήνα και δεν το στείλουν. Είναι από το 1995. Σε μία αποθήκη το άγαμα στην παραλία της Θεσσαλονίκης το έφτιαξε η Χούντα και όταν ήρθε ο Καραμαλής δεν επέτρεψε να γίνουν αποκαλυπτήρια γιατί το έχει κάνει η Χούντα. Λοιπόν, και βέβαια αυτό που στην Αθήνα, στην Αθήνα υπάρχει αυτό. Αυτό είναι Αθήνα, λοιπόν. Αντιφάσεις δεξιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Καλόγερος σαν μήνυμα. Ένας τηλεθεατής, πολύ βασικό. Υπάρχει ένα άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο έχει πληρώσει ο αθηναϊκός λαός, έχει παραγγελθεί και έχει πληρωθεί και ο κύριος Καμίνης, έτσι, αρνείται να το στήσει σε μια πλατεία. Έτσι. Ο κύριος Καμίνης, να ξέρετε, μαζί με τον κύριο Μπουτάρη, έχει γραφτεί ότι έχουν πάρει ενισχύσεις από τον κύριο Σόρος. Ναι, και είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών ο κύριος Καμίνης. Έχουν πάρει ενισχύσεις από τον κύριο Σόρος. Θα τα βγάλουμε αυτά αύριο το βράδυ. Ποιοι εδώ στην Ελλάδα πήραν ενισχύσεις, ποιοι σε οργανώσεις πήρανε. Είναι αυτά επίσημα στο ίδρυμα το κύριο Σόρος και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Μίστερ Μπουτάρης, έχει δεχτεί ενισχύσεις στον Δήμο, δεν λέω στον ίδιο, δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Πάρα πολλά τα δολάρια του Σόρος που ξαφνικά 530 εκατομμύρια. Αγάπησε ο κύριος Σόρος την Ελλάδα μας. Έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. 530 εκατομμύρια μέσα στο 50 εκατομμύρια που αρχικά είπε ο κύριος Καμένος, που μετά τα έκανε 25 εκατομμύρια, εισαγγελέα. 250. Είναι λίγα μπροστά σε αυτά που έχουν πέσει. Από τα 50 πήγαν στα 250 εκατομμύρια. 250. Και θέλω να σου πω, εισαγγελέα, το εξής. Βγαίνει ο υπουργός και καταγγέλει ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί Έλληνες. Την κυβέρνηση Τσίπρα. Έλληνες, εγώ δεν την κυβέρνηση Τσίπρα. Και δεν έχει επέμβει ο εισαγγελέας.
Πες, Αγγελέα, σε ποια χώρα ζούμε, στο Μαδούρο ζούμε. Οι οποίοι είναι στο Ίδρυμα Σόρος και συγχρόνως είναι σύμβουλοι και της Νέας Δημοκρατίας. Και του Ποταμιού. Και του Ποταμιού, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Λιμπεράκη. Ναι. Κύριε Λιμπεράκη. Ναι. Ακριβώς. Λιμπεράκη. Αυτά είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία και αυτό είναι το κατεστημένο που είπατε, που αλληλοδένεται σε υπόγειες διαδρομές. Μα συγχωρείτε, πριν από λίγο είδαμε την αρχή ενός βίντεο. Να πούμε και κάτι για τα έμια. Είναι του κυρίου Θοδωράκη το βίντεο που είδαμε. Να το δούμε αυτό, μπορώ να το δούμε. Εδώ στην Θεσσαλονίκη να σας πω. Πριν δούμε το Θεοδωράκη, ναι. Διότι θέλησε να δώσει υποστήριξη σε ένα σχήμα που κατεβαίνει εδώ του κυρίου Βούγια, πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Ο Θεοδωράκης έχει τον ψήφο του Φένια. Τον ψήφο τον έχει. Μα τι λες τώρα, το θέμα δεν είναι αν έχει τον ψήφο. Έχει τον ψήφο, το εδώ είναι πολιτικά απαξιωμένος, πολιτικά ετοιμένος, πολιτικά τόσο μικρός, τόσο αδύναμος. Τον φτύνει ο ελληνικός λαός στην πράξη και αυτό νομίζει ότι είναι κάποιος. Ο κύριος Θεοδωράκης θα γραφτεί στην ιστορία όπως ακριβώς πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες σήμερα. Είναι τελειωμένος, έχει κάνει ως γυρολόγος πολιτικός τον γύρο όλων των κομμάτων, κύριε Βλάχο. Ναι, αλλά επιχειρηματίες τον υποστήριζαν όμως. Μα γι' αυτό τον βγάλανε τον Θεοδωράκη. Τον βγάλανε για να είναι ο Μπαλαντέρ. Τον βγάλανε για να είναι ο Μπαλαντέρ για τέτοιες συμφωνίες, βεβαίως, κύριε Βλάχο. Και ενώ όλοι γνωρίζανε, ο Ζάιφ τουλάχιστον γνώριζε εδώ και ένα χρόνο ότι ο Θεοδωράκης ήταν ο Μπαλαντέρ του Τσίπρα. Στη συμφωνία των Πρεσπών. Και ο Σόρος το είπε. Δεν έχει επέμενε σε αγγελέα. Σε αγγελέα. Σε ποια χώρα ζούμε δηλαδή. Και ο Σόρος την έκθεση που βγήκε. Κυρίες και κύριοι. Και ο Σόρος την έκθεση που βγήκε. Ο Σόρος την έκθεση που βγήκε πριν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Λέει ο Σόρος στην έκθεση ότι θα το ψηφίσει ο Θεοδωράκης. Πού το ξέρω. Λοιπόν, εδώ κύριε, έχουμε πράγματα και θάματα. Κύριε Σαγγελέα, θα έρθω σε εσά. Έχουμε πράγματα και θάματα. Και δεν επεμβαίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Πραγματικά ενίσταμε, δεν ξέρω τι άλλο να πω, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει. Έχουμε καταγγελίες για χρηματισμό, καταγγελίες ότι ο Ζάιφ γνώριζε ένα χρόνο πριν ότι ο Θεοδωράκης θα αποστατήσει και θα στηρίξει Τσίπρα με τα μπούνια και δεν μιλάει κανείς. Και εσείς μου γράφετε μετά αν εγώ είμαι εναντίον. Π.χ. του Μητσοτάκη. Όχι, δεν είμαι εναντίον του Μητσοτάκη. Υπάρχει και σήμερα. Υπέρ τη δεξιά του κυρίου είναι, αλλά εγώ δεν δέχομαι τέτοια πράγματα. Υπάρχει και σήμερα το εξής απίστευτο, που νομίζω, κύριε Εισαγγελέα μου, είναι ποινικό. Διαρροή από κάποιο στέλεχος του ποταμιού, υποκλοπή, ηχογραφημένη υποκλοπή, το τι είπε ο κύριος Ψαριανός, ο κύριος Σαμιράς σε μια κλεισή συγκέντρωση, σε μια σύσκεψη, και το βγάλαν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, έγινε υποκλοπή. Το βγάζει στο δημόσιο θέα και δεν έχει πάρει κανένας να συλλάβει την κυρία. Ένα λεπτάκι να πάμε στον εισαγγελέα. Εισαγγελέα, έπρεπε να έχει επέμβει δικαιοσύνη. Δέστε, σε αυτά τα που λέτε τα στοιχεία έπρεπε να υπάρχει πάνω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έτσι, ή στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, της πρωτεύουσας του κράτους, επειδή η εισαγγελία εφετών εποπτεύει την ανάκριση, υπάρχει σχετική διάταξη στον κώδικα ποινικής δικονομίας, να τα συγκεντρώσει εάν. Πράγματι είχαν μια τέτοια θέληση οι ανώτατες εισαγγελικές αρχές να προστατεύσουν αυτό το κράτος και τους θεσμούς του ελληνικού κοινοβουλίου. Γίνονται όλα αυτά όπως τα είπατε και τα αποκαλύψετε πίσω από κλειστές πόρτες. Έτσι, υπονοείται ο χρηματισμός βουλευτών. Έτσι, υπάρχει ειδικό αδίκημα για τον χρηματισμό δωροδοκία πολιτικών βουλευτών που διώκεται ως κακούργημα και διώκεται αυτεπαγγέλητος. Και δεν έχουμε μία προκαταρκτική εξέταση. Τι συνέβη, και εγώ σας αποκαλύπτω, τι συνέβη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν κάνουν αυτεπαγγέλητος προκαταρκτικές έρευνες. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν φόρτο εργασίας. Και στέλνουν, δηλαδή, αν κάνετε μία μήνυση με όλα αυτά τα στοιχεία, δεν θα ασχοληθεί η εισαγγελία Αρείου Πάγου, ούτε εισαγγελέας εφετών, αλλά θα τη στείλουν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών, οι οποίοι είναι πνιγμένοι. Και όπως κάναμε και τη μήνυση με τη Μάνδρα, με τους 24 θανάτους εκεί των συμπολιτών μας, ακόμη είναι στη διεύθυνση αστυνομικής για το έχει γίνει. Ασφάλειας. Για το μάτι έχει γίνει. Ακριβώς. Για το μάτι έχει γίνει. Για να αυτά, συγγνώμη και θα τα πω ευθέως, αυτά δείχνουν την οπισθοδρόμηση. Κατάλυση της δημοκρατίας, αγαπητέ. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Πρώτον, δείχνουν οπισθοδρόμηση της λειτουργίας του εισαγγελικού θεσμού. Της δημοκρατίας. Και επειδή ο εισαγγελικός θεσμός είναι ο πυλώνας, ένας πυλώνας της δημοκρατίας, η καθίζηση της δημοκρατίας, η κατάλυση της δημοκρατίας. Έτσι. Να το φέρουμε βήμα-βήμα με σκεπτικό. Να ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Έχουμε να κλείσω. Θα έρθουμε σε εσάς, κύριε Χιλαδά, για να κλείσετε εσείς από πάνω. Να κλείσω εγώ τότε. Ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν, πρωθυπουργός να λέει ότι αυτοί οι οποίοι διαδήλωσαν στο Σύνταγμα ή όποτε διαδήλωναν τον πατριωτισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που λέει τόμα. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν υποχρέωση να δείχνουν την αφοσίωσή τους στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να αποκαλεί τους Έλληνες πολίτες ακροδεξιούς λαϊκιστές, δηλαδή ρατσιστικά, να τους ξεχωρίζει ακροδεξιούς και χωρίς μυαλό. Αυτό είναι προσβολή και είναι συλλογική εξύβριση. Είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Έτσι, είναι ρατσισμός. Να τους χαρακτηρίζει ακροδεξιούς λαϊκιστές. Είναι ντροπή να προσβάλλει πρωθυπουργός τον ελληνικό πληθυσμό. Εγώ, εισαγγελέα μου, συμφωνώ μαζί σου. Αν ήταν ο κύριος Τσίπρας, μάλλον ο κύριος Τσίπρας. Αυτός ο πολιτικός πρέπει να πάρει την απάντηση. Γι' αυτό βλέπουμε τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ ουσιαστικά να μετατρέπονται σε μπεκάτσες για κυνήγι. Πάντως, λοιπόν, εισαγγελέα, έχεις δίκιο. Εγώ δεν δέχομαι τον υπουργό να αποκαλεί. Θα έρθω, κύριε Χιλαδάκη, σε εσά να αποκαλεί ο πρωθυπουργό του Έλληνε πολίτε έτσι. Θα τα πούμε, εισαγγελέα μου, την άλλη εβδομάδα θα σα έχουμε και πάλι κοντά μα. Γιώργο Βλάχο, να κλείσουμε. Όχι, να πάμε στον κύριο Χιλιαδάκη. Όχι, να κλείσουμε να πάμε Θεσσαλονίκη, να κλείσει Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χθες. Ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Θέλω να πω κάτι. Σήμερα είναι η επέτειος των ημείων και είναι μια τραγική επέτειος για την οποία η προδοσία που διαπράχθηκε από τότε δεν έχει τιμωρηθεί. Το 2001, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, ο Ναύαρχος Γκιουβέν Έρκαγια, είχε βγάλει ένα βιβλίο με τον τίτλο 32 Καυτές Ώρες. Σε αυτό το βιβλίο εξιστορείται όλη η βραδιά εκείνη από πλευράς Τουρκίας. Όποιοι το έχουν διαβάσει, ανέφερε ότι στο Εθνικό Συμβούλιο που είχε συγκληθεί εκείνο το βράδυ υπήρχε ένα χάος, υπήρχε μια έντονη διαμάχη στρατιωτικών εναντίον της Τσιλέρ, η οποία τους είχε οδηγήσει σε μια κρίση χωρίς προγραμματισμό, τους είχε δηλαδή αφήσει έκθετους και η αγωνία τους ήταν πώς θα απαντήσουν, διότι η ελληνική πλευρά είχε καταλάβει την βραχονισίδα και είχε στήσει την ελληνική σημαία και έπρεπε να αντιδράσουν. Υπήρχε ένα μεγάλο αδιέξοδο και ξαφνικά, μετά από ένα τηλεφώνημα που έκανε ο κύριος Χόλμπουργκ στην κυρία Τσιλέρ, αναφέρει ο τότε υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ινάλ Μπατού, παρουσιάστηκε ένα έγγραφο που έλεγε ότι υπάρχει και μια δεύτερη βραχονισίδα η οποία είναι αφύλακτη. Και εδώ πέρα φαίνεται το μέγεθος της προδοσίας που αφήσανε αφύλακτη την δεύτερη βραχονισίδα. Έτσι η βραδιά έκλεισε ενώ υπήρχε η δυνατότητα να κλείσει με μια περηφανή νίκη, διότι και η συγκέντρωση των δυνάμεων στην περιοχή ήταν υπέρ της Ελλάδος, έριξε με ισοπαλία και από εκείνη την ημέρα και μετά είναι γνωστό ότι η περιοχή αυτή έχει γκριζάρει και δεν αποτελεί ελληνικό έδαφος. Κύριε Χιλαδάκη, ο κύριος μαζί τα φάγαμε. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πάγκαλος, έδινε συνέντευξη στο Μέγκα. Ποιος θα ενεργούσε, ο άνθρωπος, Σιμίτης. Ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης ευχαριστούσε τους Αμερικανούς από το βήμα της Βουλής. Όχι. Ο Σιμίτης ευχαρίστησε τους Αμερικανούς την επόμενη μέρα από το βήμα της Βουλής, μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ τους Αμερικανούς που χάσαμε μια βραχονισίδα, είπε ο Σιμίτης. Ο κύριος Χιλιαδάκης όμως είπε το εξής. Μεγάλη προδοσία η οποία έμεινε ατιμόρυτη. Μεγάλη προδοσία. Ο κύριος Χιλιαδάκης όμως, που εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, είπε ότι οι Αμερικανοί έδωσαν την πληροφορία στους Τουρκούς ότι πηγαίνετε στην άλλη βραχονισίδα που δεν τη φυλάσσουν οι Έλληνες. Ακριβώς αυτό φαίνεται. Αυτό είναι. Και ο άλλος βγήκε, ο ατιμόρυτος πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, που δεν έχει τιμωρηθεί για τίποτα. Ούτε για τη χρεοκοπία μας. Μου άρεσε ο ατιμόρυτος, Γιώργο. Μου άρεσε. Ο ατιμόρυτος πρωθυπουργός πήγε και βγήκε στην Ελληνική Βουλή και αρνήθηκα. Τόλμησε και είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Ο κύριε Βλάχο, πιο σιγά, κύριε Βλάχο, μην φωνάζετε. Λοιπόν, εισαγγελέα, σας ευχαριστώ. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ. Φωνάζω πολύ. Δεν είναι δυνατόν να φωνάζει. Χάμενο. Φαίνεται πλέον ότι ο πρωθυπουργός χρειάζεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν εγώ. Να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία, κύριε Θεκίνη, μέσω των μηνυμάτων, για όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είπαμε 13 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσω πράγματι υποψηφιότητα από τη Θεσσαλονίκη. Θα μάθετε. Ευχαριστώ τα μηνύματά σας και ειδικά τους φίλους μου από την Κρήτη. Πάρα πολλά μηνύματα από την Κρήτη και συναγωνιστές, πολλούς συναγωνιστές, από τα συλλαλητήρια και τον φίλο μου τον Ανδρέα Τελουπασάκη και πολλούς ακόμη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας γιατί μας βλέπουν από το Crete TV1, κύριε Βλάχο. Λοιπόν, Φένια,
Ο λόγος σε σένα, από μένα καλό βράδυ. Έτσι θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας σήμερα. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ευχαριστούμε και απόψε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.